Τρόπους χρηματοδότησης που να βοηθήσουν τη χώρα να βγουν από την κρίση. Ο τομέας που μπορεί πραγματικά άμεσα να πολεμήσει και την ανεργία και το πρόβλημα που έχουμε στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά να δώσει και έσοδα στο κράτος, είναι το μέσο των έργων. Γενικότερα. Και των δημόσιων και των ιδιωτικών. Πάμε να δούμε και ένα έργο, Γιάννη, και τι ξεκλειδώνει. Λοιπόν, και ένα έργο που μπορεί να γίνει, δεν ξέρω, θα μας το πει ο Υπουργός, με τη μέθοδο της σύμπραξης, δηλαδή ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και το οποίο περιμένει πώς και πώς η Αθήνα, χιλιάδες λαϊκές οικογένειες σε υποβαθμισμένες περιοχές, είναι η επέκταση, η γραμμή 4. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας πάμε στο μετρό. Πότε περιμένουμε τη δημοπράτηση αυτού του σημαντικού έργου, κύριε Υπουργέ, του ποιο κομμάτι προγραμματίζεται έτσι να προχωρήσει και με ποιο τρόπο θα κατασκευαστεί? Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό έργων. Είναι πάνω από 12 δις ο προϋπολογισμός τους. Μέσα σε αυτά είναι και η επεκτάσεις του μετρό και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η γραμμή 4 του μετρό είναι συνολικής αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δυστυχώς δεν βρήκαμε ωριμότητες σε αυτά τα έργα. Η προετοιμασία που έχουμε κάνει είναι μέχρι τέλος του χρόνου τα 2/3 του έργου αυτού να δημοπρατηθούν. Μέχρι το τέλος είχατε πει σε 4 μήνες θα δημοπρατηθεί το πρώτο τμήμα. Σε 4 μήνες, ναι, το καλοκαίρι θα δημοπρατηθεί. Και το δεύτερο τμήμα μέχρι το τέλος του χρόνου. Όχι, δεν τα πρέπει. Μην αρχίσουν τα προβλήματα. Όχι. Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε τη δημοπράτηση του πρώτου τμήματος. Θα είναι το κομμάτι. Θα είναι από το Γαλάτσι μέχρι το κέντρο. Μέχρι την Ακαδημία. Και στη συνέχεια. Στη συνέχεια το δεύτερο τμήμα θα είναι μέχρι την Κατεχάκη και το τρίτο τμήμα θα είναι μέχρι τα Βόρεια Βρόστα. Αυτό μιλάμε για δημοπράτηση, Υπουργέ. Πρακτικά, ο κόσμος να ξέρει πότε θα μπει μέσα σε αυτό το μετρό. Γιατί εντάξει, έχουμε ακούσει, ξέρετε, πόσες φορές, ας πούμε, και να θα σας πω κάτι. Να ξεκινάνε εργασίες και να είναι το γιοφύρι της Άρτας. Όποιος παρακινδυνεύει και παρακινδυνεύσει να πει ημερομηνία για τέτοιο είδους έργα, με το σύστημα που έχουμε και στην Ελλάδα και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε αυτά τα έργα, και με τις οριμότητες που δεν υπάρχουν, είναι προφανές ότι κάνετε σωστές συμβάσεις, Υπουργέ. Ορίστε. Κάνετε σωστές συμβάσεις. Τους υποχρεώνετε, τους ελέγχετε, παίρνετε λεφτά δεν προχωράνε. Θα σας πω τι προβλέπετε και πού υπήρχαν οι καθυστερήσεις μέχρι τώρα. Πριν, συγγνώμη, να τελειώσουμε λίγο με το μετρό. Θα γίνει με σύμβαση παραχώρησης? Θα γίνει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όχι με παραχώρηση. Αυτό θα είναι το πρώτο έργο μετρό που θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Ή με παραχώρηση. Αυτή τη στιγμή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνεργαζόμαστε για όλα αυτά τα έργα. Κάποια από αυτά οι προτάσεις μας θα είναι για να ενταχθούν στο πακέτο Juncker και τα υπόλοιπα να είναι με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή και με παραχωρήσεις. Σε αυτό που ρώτησε ο Υπουργός. Αλλά θέλω να ενημερωθεί ο κόσμος και οι πολίτες για ποιο λόγο είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και καθυστερήσεις, αλλά είχαμε και υπερβάσεις στους προϋπολογισμούς. Όταν βγαίνουν και δημοπρατούνται κάποια έργα τα οποία δεν έχουν σοβαρές μελέτες, δεν έχουν αξιόπιστες, αν θέλετε, προβλέψεις για την αρχαιολογία, με συγχωρείτε, για τις απολωτριώσεις που πρέπει να γίνουν, για τις μεταφορές δικτύων κοινής ωφέλειας, ή έχουν προβλέψεις που προβλέπουν πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αυτό σημαίνει ότι το δημόσιο από την αρχή του έργου είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τον παραχωρησιούχο ή σε σχέση με τον εργολήπτη. Αυτό σημαίνει καθυστερήσεις στο έργο, σημαίνει πάρα πολλά λεφτά περισσότερα. Έχουμε ένα σύστημα που δεν προβλέπει σωστή τιμολόγηση των δημοσίων. Τα αλλάζετε αυτά, Υπουργέ? Βεβαίως. Με ποιο τρόπο? Είναι... Γιατί τώρα θα μας εξασφαλίσετε ότι θα αποπατήσουν αυτά τα έργα και μάλιστα στις ημερομηνίες, εν πάση περιπτώσει, θα μπουν σε σωστές δράσεις? Γιώργο, υπάρχει μια δέσμευση από το Υπουργείο ότι το Μάρτιο του 2017 θα είναι έτοιμοι όλοι οι αυτοκινητόδρομοι. Ναι. Αυτό πώς όλοι που κατασκευάζονται τώρα και οι ομιλοδός και οι ολυμπιακός, αυτό πώς διασφαλίζεται? Θα πούμε και γενικά και θα πούμε και για το αυτοκίνητο. Πώς διασφαλίζεται? Είμαστε στο μετρό. Είμαστε στο μετρό. Φεύγουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Γιατί έχουμε και τη Θεσσαλονίκη να μας πει. Για το μετρό που νοιάζει πάρα πολύ κόσμο. Γενικά διασφαλίζεται αυτό που σας λέω με τις αλλαγές που προβλέπουμε στο θεσμικό πλαίσιο. Το δεύτερο που
προσπαθούμε είναι στα νέα έργα, όπως είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Στο μετρό δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες προβλέψεις, γιατί είναι ένα έργο που γίνεται υπόγεια. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις αρχαιολογικές εργασίες πριν την έναρξη του έργου, πριν την ολοκλήρωση της δημοπράτησης και τις απολωτριώσεις. Και έχουμε προβλέψει να υπάρχουν και χρήματα γι' αυτό. Στο αεροδρόμιο, λέγατε. Αν πηγαίναμε, στο αεροδρόμιο του Καστελίου, στο Ηράκλειο. Ναι, ναι, ναι. Αν πηγαίναμε στη λογική των παραχωρήσεων των αυτοκινητοδρόμων, που η συμβάση που είχε κάνει τότε η Νέα Δημοκρατία προέβλεπε ότι σε 6 μήνες θα έχουν τελειώσει οι απολωτριώσεις και σε 1-2 μήνες ακόμη θα είχαν τελειώσει οι αρχαιολογικές εργασίες, θα φτάναμε στα αποτελέσματα που είχαμε με τους 5 αυτοκινητόδρομους που εδώ και 10 χρόνια δεν έχουν ολοκληρωθεί ούτε οι απολωτριώσεις ούτε οι αρχαιολογικές εργασίες. Να σου πω ότι εμείς παραλάβαμε αυτοκινητόδρομους οι οποίοι ήταν κολλημένοι τελείως, σταματημένοι, έργα σταματημένα, απολωτριώσεις που δεν είχαν υλοποιηθεί ούτε στο 50%, προβλήματα που θα μπορούσαν να έχουν λυθεί 6 μήνες μετά τη δημοπράτηση και εκκρεμούσαν μέχρι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο που βρήκαμε την κατάσταση. Για να δούμε τι γίνεται τώρα. Περιγράφετε την κατάσταση, τώρα. Την ξέρουμε, την έχουμε ζήσει. 20-21 Απριλίου, γιατί πάτε να πάρετε το OK. Το λέω να γιατί την είπατε, πρόταση στην Ευρώπη, σωστά. Το λέω γιατί είπε ο κ. Μανιάτης ότι ακούει όλο μαύρες ειδήσεις. Τον ακούγατε. Ναι, έχει μείνει 1,5 χρόνο πριν. Και δεν παρακολουθεί. Πάμε, όχι, πάμε να δούμε, γιατί ο κόσμος μοιάζεται για τη ζωή του. Δεν παρακολουθεί και το κρατικό κανάλι, προφανώς. Πάμε να δούμε. Πάτε στην Ευρώπη και τους λέτε, καταθέτετε τις προτάσεις, σωστά. Ναι. Ωραία. Περιμένετε να ενταχθεί στα 12 δις. Περιμένουμε, όχι στα 12 δις, το πακέτο των έργων που είναι πάνω από 12 δις να ενταχθούν στο πακέτο Juncker, για να έχουμε έναν αξιόπιστο προγραμματισμό σε περίπτωση που δεν ενταχθούν. Είναι προαπαιτούμενα αυτά, σωστά. Είναι προαπαιτούμενα. Να δούμε τα έργα. Να δούμε τα έργα τώρα, γιατί ένα-ένα να το λύσουμε. Προαπαιτούμενο, Υπουργέ, εάν δεν τα πάρουμε αυτά τα λεφτά, σταματάνε αυτά τα έργα. Όχι, βέβαια. Βρίσκουμε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης. Απλά λέτε ότι πάμε να δούμε αν θα τα πάρουμε από εκεί. Βεβαίως. Και να το εξηγήσω λίγο αυτό. Το προηγούμενο ΕΣΠΑ είχε ένα προϋπολογισμό για τις δημόσιες υποδομές 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ΣΕΣ, μετά τη διαπραγμάτευση που έκανε η Νέα Δημοκρατία, είχε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν δεσμευμένα για παλιά έργα που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Άρα έμεναν για τη χώρα κοντά στα 600-700 εκατομμύρια για 6 χρόνια για δημόσια έργα. Αυτό σημαίνει για την Ελλάδα πείνα, τίποτα άλλο. Όχι ανάπτυξη, όχι τώρα. Έτσι. Τι κάναμε. Καταρχάς προσπαθήσαμε και τα καταφέραμε ένα μεγάλο κομμάτι των παλιών έργων να μην ενταχθούν, να μην χρηματοδοτηθούν από το ΣΕΣ, αλλά να ολοκληρωθούν μέχρι το Μάρτιο του 2017 για να αποδεσμεύσουμε πόρους. Τα χρήματα αυτά από το ΣΕΣ, από το νέο ΕΣΠΑ, να χρηματοδοτήσουν μικρομεσαία έργα σε όλη την Ελλάδα, γιατί όπως έχετε δει, η χώρα έχει ανάγκη από αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία δεν είναι έργα για να φωτογραφηθεί ούτε ο Υπουργός, ούτε ο Περιφερειακός, ούτε ο Δήμαρχος. Άρα οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα είχαν εγκαταλείψει. Πρέπει να γίνουν κοινωνικές υποδομές μικρές από έργα που δεν είναι. Έργα που είναι απαραίτητα. Βεβαίως, βεβαίως. Και δεν είναι σημαντικό. Τα μέτρα, τα μέτρα. Τα έργα του πακέτου Juncker. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί, Υπουργέ, αυτή τη στιγμή μας ακούει ένας κόσμος, τρία πράγματα θα ενδιαφέρει. Ένα, εάν γίνονται έργα και πότε ξεκινάνε για να απασχοληθεί και κόσμος. Πρώτο και σημαντικότερο, τα έργα. Πότε τελειώνουν αυτά τα έργα, άρα λοιπόν να τα χρησιμοποιήσει ο κόσμος, να μην είναι σαν το γεωφύρι τη Ελλάδα. Και το τρίτο, εάν έχουν διασφαλιστεί αυτά να μην είναι κοστολογημένα 10 και φτάσει να τα πληρώσουμε 110. Θα τα πιάσουμε λοιπόν ένα-ένα. Οι 5 αυτοκινητόδρομοι, όταν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας, ήταν σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς, έως σταματημένους, και ο ένας από τους 5 ήταν τελείως σταματημένος. Όπως ξέρετε, έγινε διαπραγμάτευση με τους 5 αυτοκινητόδρομους, με τους 5 παραχωρησιούχους. Ο Μωρέας πήγε και στη Βουλή, γιατί δεν είχε γίνει αναθεώρηση της σύμβασης. Μία εβδομάδα πριν το Πάσχα εγκαινιάζουμε το δρόμο Μεγαλόπολη Καλαμάτα και Καλαμάτα Σπάρτη. Δίνει τους πολίτες για χρήση. Και μέχρι τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο ολοκληρώνει την περιφερειακή της Καλαμάτας και τελειώνει ο πρώτος αυτοκινητόδρομος. Μωρέας. Ο δεύτερος σειρά
έχει να κάνει με την ΠΑΘΕ. Έχουμε ένα έργο που είναι στο 95% περίπου. Άρα όλοι οι υπόλοιποι αυτοκινητόδρομοι, ο Ε65, η ΠΑΘΕ, τα έργα που έχουμε εκεί, η Ιόνια Οδός και η Ολυμπία θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο του 17, και αυτό δεν είναι εξαγγελία. Ή θα έχουν ολοκληρωθεί ή θα αναγκαστεί η χώρα να επιστρέψει δισεκατομμύρια πίσω και τα έργα να βαγίσουν. Άρα αυτό είναι δέσμευση. Είμαστε καταδικασμένοι να το κάνουμε. Ναι, είμαστε καταδικασμένοι να το κάνουμε. Δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Αυτός είναι και ο λόγος που πιστεύω ότι και οι παραχωρησιούχοι και οι εργολήπτες που εμπλέκονται στα έργα έχουν βάλει πολύ νερό στο κρασί τους σε σχέση και με τις διεκδικήσεις και με αυτά που είχαμε. Εάν το ξέρουν αυτό όμως οι ιδιωτικές εταιρείες, γιατί να μην εκβιάσουν και να πούνε ότι εσύ έχεις το πρόβλημα, εσύ θα πρέπει να δώσεις τα λεφτά πίσω. Εγώ θέλω τόσα για να το κάνω. Δεν είναι έτσι. Για πετε μου. Δεν είναι έτσι, διότι έχουν ευθύνες και οι παραχωρησιούχοι και οι εργολήπτες για ένα κομμάτι των καθυστερήσεων. Και δεν νομίζω ότι συμφέρει κανένα να πάμε σε μια λογική αποδόμηση ή διάλυση των έργων και να μπει και η χώρα και τα έργα και οι εταιρείες που εμπλέκονται σε αυτά. Και όταν λέω εταιρείες, δεν εννοώ τους εργολήπτες, γιατί οι κύριες εταιρείες που εμπλέκονται με αυτά τα έργα είναι οι τράπεζες. Δεν μας έχει δώσει δείγματα γραφής η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μάλιστα. Ό,τι θέλει. Όχι, δεν εννοούσα αυτή, εννοούσα εγώ τους εργολήπτες, αλλά μου είναι σαφής. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Άρα, οι αυτοκινητόδρομοι, τα έργα αυτά μπαίνουν σε μια ολοκληρώνονται πορεία. Το Μάρτιο του 2017. Ναι. Το άλλο μεγάλο έργο που βρήκαμε κολλημένο ήταν 4 χρόνια, δεν είχε γίνει τίποτα. Ήταν το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτό τι γίνεται. Όπως έχει καταδείξει ανέκδοτο αυτό. Έτσι. Όχι, είναι ανέκδοτο. Είναι ανέκδοτο. Μάλιστα με επιτυχία. Το ανέκδοτο που κυκλοφορεί τον τελευταίο καιρό μετά τις δυσάρεστες επιθέσεις στις Βρυξέλλες είναι ότι είναι το ασφαλέστερο μετρό της Ευρώπης. Μα γι' αυτό σας λέω. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, προφανώς είναι ανέκδοτο. Είναι ένα έργο που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ήταν 4 χρόνια κολλημένο. Είχαμε μία σύμβαση 900 εκατομμυρίων. Είχε υλοποιηθεί το 30% και η διεκδικήση του αναδόχου ήταν 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια πρόσθετα στην σύμβαση, στο όλο ποσό της σύμβασης. Αυτό παραλάβαμε. Δυστυχώς, επειδή κάνουν και κριτική, τι κάνουμε ένα χρόνο τώρα. Όπως είδατε, έγινε συμφωνία πολύ συγκεκριμένη σε σχέση με τις διεκδικήσεις. Θα γίνει σεβαστή η όποια απόφαση πάρει το Διοικητικό Δικαστήριο με πρόεδρο του Διοικητικού Δικαστηρίου, την πρόεδρο του Αερίου Πάγου, και ξεκίνησε το έργο. Λύθηκαν προβλήματα που είχαν το να κάνουν. Το 2020 θα είναι έτοιμο, κύριε. Βεβαίως θα είναι έτοιμο. Μαζί με την επέκταση. Δύο φάσεις. Το 2017 θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα πολιτικού μηχανικού και το 2020 θα είναι έτοιμη και η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης και η επέκταση μέχρι την Καλαμαριά. Και θα λειτουργεί. Το σημαντικό είναι να πάρει ανάσα η πόλη και η κοινωνία της Θεσσαλονίκης προκειμένου να φύγει όλη αυτή η επιβάρυνση και στο εμπορικό κέντρο και στο κυκλοφοριακό της πόλης και σε όλα τα άλλα που ζήτησε. Κάτι θα ρωτούσε είναι άλλο, για τα διόδια. Έχουμε διόδια. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι σημαντικό. Τώρα, λέμε ότι τελειώνει η δρόμη, αλλά βεβαίως, αυτά τα έργα θα τα πληρώσουμε πολύ ακριβά με τα διόδια. Θα τα πληρώσουμε πολύ ακριβά μέχρι την ολοκλήρωση των έργων. Ναι. Γιατί έτσι είναι δεσμευμένη η χώρα. Αν πηγαίναμε σε μία μονομερή μείωση των διοδίων, θα τεινάζαμε τα έργα στον αέρα. Και το χειρότερο είναι ότι θα πλήρωνε ο ελληνικός λαός δισεκατομμύρια από ρήτρες που θα υπήρχαν. Με αναλογικό τρόπο, αν πληρώνουμε διαδρομές, θα γλιτώσουμε. Με αναλογικό τρόπο έχουμε κάνει συμφωνία και με τους 5 αυτοκινητόδρομους. Ναι. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής θα έχουν παραδώσει τη μελέτη για να πάμε στο αναλογικό σύστημα και θα έχει ολοκληρωθεί και μελέτη προκειμένου να μειωθούν τα διόδια και να έχουμε ένα μεταβλητό σύστημα στο χρόνο που θα ισχύει η παραχώρηση για να μπορούμε να έχουμε πολύ χαμηλότερα διόδια και να μπορούμε ανάλογα, δηλαδή, με το φόρτο, με την κίνηση, αν έχει μεγάλη κίνηση ο δρόμος, θα πληρώνει λιγότερο διόδιο. Υπουργέ, αυτό που γινόταν παλιά και που έχει συμβεί, να παίρνουμε μια επιδότηση. Και επειδή αυτός που κατασκεύασε το δρόμο δεν έχει τα έσοδα που ήλπιζε ότι θα είχε. Ναι. Και να του δίνουμε παρανόμως αυτή την επιδότηση που έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Σε αυτόν που έφτιαξε το δρόμο, αυτό
Το έχουμε κοιτάξει ή θα συνεχίσουμε, ή θα συνεχίσουμε να τον πληρώνουμε. Κύριε Δαρά, συμβαίνει. Και κύριε Δαρά, θα σας πω ένα πράγμα. Οι συμβάσεις που έχουν γίνει για αυτά τα αέρια είναι τέτοιες που είναι σαν το μοίρασμα του Καραγκιόζη. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί που έχουν χρηματοδοτήσει το έργο, ο παραχωρησιούχος δηλαδή, να μπει μέσα. Καμία περίπτωση. Πάμε λίγο στις τηλεοπτικές άδειες. Τηλεοπτικές άδειες, μια κουβέντα. Υπάρχει, γιατί... να πούμε για τα νέα έργα. Και να πάμε στις τηλεοπτικές άδειες. Ναι, ναι. Που στο πακέτο είπαμε θα πάρουμε τα λεφτά. Θέλω να έρθει πάλι αύριο, γι' αυτό το κάνω. Να μην τα πει όλα σήμερα. Δίνουμε έμφαση στα έργα του σιδηροδρόμου και στα έργα των μέσων σταθερής τροχιάς. Συνδυασμένη συνδυαστική μεταγγελία. Και συνδυασμένες μεταφορές. Ο προστιακός θα πάει μέχρι το Λαύριο. Ο προστιακός θα πάει μέχρι το Λαύριο και μέχρι τη Ραφίνα. Θα ολοκληρωθεί η σιδηροδρομική παθή και τα έργα μέχρι την Πάτρα. Παλεύουμε να οριμάσουμε και να προχωρήσουμε. Ζέξει η περάμα του Σαλαμίνα στη σιδηροδρομική Εγνατία. Όχι. Αυτό είναι ένα άλλο έργο. Επίσης τρέχουμε τα εμπορευματικά κέντρα. Ήδη έχει δημοπρατηθεί και ολοκληρώνει το διαγωνισμό για το Θριάσιο. Έχουμε την αναβάθμιση των αεροδρομίων. Έχουμε την ολοκλήρωση των καθέτων αξώνων της Εγνατίας. Έχετε πολλή δουλειά. Έχουμε πάρα έχετε πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά και με χαμόγελο καλά κάνατε και μας τα λέτε. Το Καστέλι έχει δημοπρατηθεί. Και μέχρι τον Μάιο-Ιούνιο θα έχουμε μια κουβέντα. Σας παρακαλώ για τις τηλεοπτικές άδειες. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται, ποιο είναι το πλαίσιο. Αυτά όπως ξέρετε τα παρουσιάζει μόνο η ΕΡΤ. Αφού λέμε για τα κανάλια και τις άδειες. Άρα θα ήταν καλό τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν θέλουν να έχουν μια σφαιρική αντιμετώπιση και ενημέρωση τουλάχιστον για τα έργα, να βλέπουμε και την κρατική τηλεόραση. Να τα παρουσιάζει όταν γίνονται κιόλας. Ας πούμε, πριν... Όχι μόνο όταν θα συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Ελπίζω να τα δείξουμε. Ας πούμε, και όταν θα γίνουν θα είμαστε εκεί συμφωνώ να απόλυτα. Να κάνουμε μεγάλες εκπομπές. Ή πριν... να είμαστε και όταν δεν θα γίνουν. Και όταν δεν θα γίνουν. Με πριν, μια κάμερα εκεί και δύο... να λέμε είχε πάμε. Βεβαίως. Πριν δύο μέρες που ξεκίνησε ο πρώτος μετροπόντικα στο μετρό της Θεσσαλονίκης, πάντως δεν το έδειξε κανένα άλλο πανελλαδικό κανάλι. Και είναι άξιο να το σχολιάσουμε. Το ίδιο έγινε και με τους αυτοκινητόδρομους. Ακόμη και τα κανάλια που πιθανά να έχουν εταιρείες που εμπλέκονται και στα κανάλια και στα δημόσια έργα, ούτε εκεί τα κανάλια τα έδειξαν. Και αυτό λέει πάρα πολλά για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο πλουραλισμός από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι διαμαρτυρίες που ακούμε για τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε στο τηλεοπτικό τοπίο. Πραγματικά, Υπουργέ, ναι. Πώς συνδυάζεται αυτό το πράγμα, θα σας εξηγήσω. Δεν σας ξενίζει αυτό. Κάνει την επιλογή του. Ένας ιδιώτης, λοιπόν, έχει επιλέξει να μην καλύπτει αυτά τα συγκεκριμένα έργα. Έχει ένα κοινό. Το κοινό θα αποφασίσει αν θα τον βλέπει, δεν θα Όχι, τον Όχι, δεν είναι έτσι. Εάν θα έρθουν διαφημίσεις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Φαντάζεστε να επιλέγατε εσείς ως κανάλι ότι δεν θα βγάζουμε τον τάδε πολιτικό ή το τάδε κόμμα ή τις τάδε πράξεις κυβέρνησης. Αυτό είναι ενημέρωση. Θα το παρουσιάζανε και ας κάνανε ό,τι πια κριτική θέλανε. Υπουργέ, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με ένα κώδικα διοντολογίας ή με τις υποχρεώσεις που μπορεί να έχει ρωτήσετε, ή με το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο το οποίο μπορεί να ελέγχει. Να μην σκίσουν κανένα καλτσόν στο πώς λειτουργούσε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, διότι τη διοντολογία την είχαν πάρα πολύ ψηλά από ό,τι θυμάστε. Ναι, δεν εξασφαλίζεται όμως με τέσσερα κανάλια ότι θα γίνεται αυτό που λέτε. Θα μπορούν πάλι τα τέσσερα κανάλια να διαλέγουν τι κανάλια... θα δείξουν, να ρίχνουν κυβερνήσεις, να διάλουν. Δηλαδή, όχι, όχι. Δεν, μπορούν δεν, να είναι, δεν είναι ο αριθμός εκείνος που καθορίζει. Είναι ένα πολιτικό πλαίσιο λειτουργίας. Είναι ένα πλαίσιο διοντολογίας. Δύο, πέντε απείρων καναλιών. Θα μπορούσατε να πείτε, για ξέρετε τι λέει ο κόσμος. Και τι λέει και ξέρω για τι λέει ο κόσμος, βεβαίως. Και λέει λοιπόν. Ο κόσμος έχει γράψει λοιπόν τα παλιά του τα παπούτσια. 10, τα κανάλια. 10, 20 όσοι θέλουν. Βάλτε εσείς το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργούν αυτό αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς αυτό κάνουμε. Και αν αντέξουν μέσα στην ελεύθερη αγορά και τον καπιταλισμό στον οποίο ζούμε. Η νέα σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης να μπορέσει και να πείσει αλλά και να λειτουργήσει με ένα κώδικα διοντολογίας που θα διασφαλίζει τον πλουραλισμό και στην κρατική τηλεόραση που το έχετε πετύχει, αλλά και στα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που έχει πετύχει ο χώρος του τηλεοπτικού τοπίου, του τηλεοπτικού χώρου τα τελευταία χρόνια, είναι πλήρη απαξία, δεν τους ακούει κανείς και γι' αυτό και τρεις φορές οι συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις που έχουν γίνει η συνήγορη υπεράσπισης των συμφερόντων των καναλαρχών
δεν πέρασαν τη γραμμή τους. Δεν νομίζω ότι επηρεάζεται πλέον ο ελληνικός λαός από τέτοιου είδους λογικές και πολιτικές. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να έρθει πάλι ο Υπουργός. Έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε στάσεις, έχουμε λεωφορεία. Έχουμε τηλεφορία, δεν είπαμε στάσεις, λεωφορεία. Να το δεσμεύσουμε τώρα. Ναι. Υπουργέ, θα μπορέσουμε σε λίγες μέρες. Όποτε θέλει. Το κρατάμε και όπου θέλουμε. Το όποτε θέλουμε το κανονίζουμε. Νίκο, έχει την ευθύνη. Κρατάμε τις ημερομηνίες. Τους χρόνους ολοκλήρωση των έργων. Αυτά τους έχουμε γράψει ήδη. Το έχουμε κρατήσει στο βίντεο. Κρατήστε τη βδομάδα πριν το Πάσχα να εγκαινιάσουμε τους δύο αυτοκινητούς. Εκεί θα είναι ο Γρυλάκης. Ο Γρυλάκης είναι σε όλες τις κορδέλες. Σας ευχαριστούμε. Λήξη συναγερμού. Τι έχει γίνει.